Τα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν στο ρόλο των περιφερειών στη νέα προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ 2014-2020 τέθηκαν στη συνάντηση των 13 περιφερειαρχών με τους υπουργούς Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Κωστή Χατζηδάκη και τον Υπουργό Ιστορικών κ. Ευρυπίδη Στυλιανίδη. Ήταν μια πολύ ωραία συνάντηση όπου ήταν όλοι οι περιφερειάρχες. Αφορούσε λοιπόν την εξέλιξη της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου και το ΕΣΠΑ όλων των περιφερειών, όπου εκεί και αποτυπώσαμε και εμείς την δική μας διαδρομή. Πράγματι εκφιάστηκε η συντεταγμένη πορεία της περιφέρειας της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπου μία εβδόμου του 2011 παραλάβουμε τα συμβοσιοποιημένα έργα στο 32% και τώρα το έχουμε κλείσει. Έχει ολοκληρωθεί δηλαδή σχεδόν το ΕΣΠΑ της περιφέρειας της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και πρόσφατα διασφαλίσαμε λοιπόν μία επιπρόσθετη εισρωή υπερδέσμευσης κατά 70 εκατομμύρια, τα οποία αναλάβουμε τη δέσμευση ότι θα τα δημοπρατήσουμε μέσα στο 2013 ως ανταποδοτικότητα της εξαιρετικής πορείας που είχε η εξέλιξη του ΕΣΠΑ της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Παράλληλα, ασχοληθήκαμε με την θεματολογία, με τις σημαντικές προτεραιότητες της επομένης προγραμματικής περίοδου, όπου κυρίαρχο στοιχείο θα παίξει η επιχειρηματικότητα και η έξυπνη εξειδίκευση και καινοτομία. Εμείς ως περιφέρεια και εγώ προσωπικά στις 23 του μήνα, δηλαδή την Κυριακή, θα έχουμε μια συνάντηση στο ΣΕΡΝ στην Ελβετία, όπου θα δούμε μια σειρά από νέες καινοτόμες εφαρμογές και θα προσπαθούμε να τις προσαρμόσουμε στα δεδομένα της περιφέρειάς μας. Δηλαδή, ήδη ξεκινήσαμε ένα κύκλο επικοινωνίας και συνεργασίας με το ΤΕΙ της Καβάλας για εφαρμογές στο πληροφοριακό σύστημα για αναβαθμισμένες διαδικτυακές εφαρμογές. Προσπαθούμε λοιπόν όσο μπορούμε να αποκτήσουμε μια τεχνογνωσία σε θέματα τα οποία αφορούν την έξυπνη εξειδίκευση. Παράλληλα συνεργαζόμαστε με τον κύριο Καραλίδη, με τον αναπληρωτή μου, όπου θα προχωρήσουμε στην εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας για το τεχνολογικό πάρκο στην Ξάνθη. Και επίσης την ίδια μέρα ο κύριος Καραλίδης είχε μια συνάντηση, όπως και οι υπόλοιποι περιφερειάρχες και εκπρόσωποι αυτών, συνάντηση με θέματα κουνουπιών με την Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας, την κυρία Παπα-Νικολάου, όπου εκεί συνομολογήθηκε ότι η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχει ολοκληρώσει τη διαγωνιστική διαδικασία και είναι η πρώτη περιφέρεια που κάνει ψεκασμούς μέσα από διαγωνισμό και μάλιστα για δύο συνεχόμενα χρόνια. Ο Υπουργός τόνισε στους περιφερειάρχες πως η επιθυμία του Υπουργείου Ανάπτυξης είναι να έχουν ουσιαστικό ρόλο στον αναπτυξιακό σχεδιασμό, με την κάθε περιφέρεια να έχει το δικό της πρόγραμμα να διαχειρίζεται, ενώ ανακοίνωσε ότι οι καταρχήν προτάσεις της ελληνικής κυβέρνησης για το νέο ΕΣΠΑ θα υποβληθούν στις Βρυξέλλες στο τέλος Αυγούστου.